Λοιπόν, οι γλώσσες, οι νουβελκιουζινάδικες είναι πανέτοιμες. Σούλα, άντε, τρέχα, φέρτες. Θα τσακώσω τώρα αυτή την τρυπητή κουτάλα. Κοιτάξτε τι ζένε, το cook shop, άψογο. Και θα τις μεταφέρω σε μία πιατέλα επίσης cook shop. Σούλα, έλα. Δεν Σούλα, φτάνει βάστα, που πας να με καταστρέψεις. Θες και να με κάψεις θέλω τώρα. Θέλω και να σε κάψω και η κατσαρόλα είναι ήδη ζεστή. Πρώτησε καημένη μου. Γιατί δεν κάθεται λοιπόν. Σούλα. Έλα. Έλα, έλα με έξαψη. Βάστα, Σούλα. Βάστα και καίγομαι. Λοιπόν, αδειάζουμε το σιρόπι όλο. Πού είναι η τρυπήτη. Θα το σουρώσουμε καλά. Πού είναι η τρυπήτη πιέτη. Έλα, δεν θα σουρώσεις τίποτα, δεν χρειάζεται να το σουρώσεις αγάπη. Θα το σουρώσουμε. Όχι, γιατί και να μείνει και λίγο. Είναι πάρα πολύ γοητευτικό. Να έχει μείνει λίγο ζουμάκι. Ορίστε οι γλωσσάρες. Να μην βάλω πιο πολλές. Μέσα στην πιατέλα, να έχει μια αίσθηση λίγο όχι, από. Θα είναι λαβαγέν. Ναι. Ναι, τώρα δεν ξέρω. Λοιπόν, σου ρωτή δεν είχαμε λεφτά, αλλά να ψωνίσουμε από το cook shop που μας τα δώσαν τζάμπα, τέλος πάντων. Εγώ λέω να τα πουλήσουμε μετά, δεν θέλω να τα έξω. Πού είναι η φάγε μου, άνοιξε και φέρτε φάγε από το ψυγείο. Ψυγείο η φάγε. Φάγε. Εδώ πέρα αυτό πρέπει να ζεσταθεί λιγάκι. Έχει ήδη ζεσταθεί. Το ζουμάκι είναι τέλειο. Και θα βάλω τώρα εδώ μέσα 150 μιλιλίτρ κρεμούλα. Πόσο είναι, καλά, εγώ τη βάζω με το μάτι τώρα 150 μιλιλίτρ. Φέρε μου την κρέμα. Έλα, δεν είναι κρέμα, τόσο 150 μιλιλίτρ. Ακριβώς μετρημένη. Μετρημένη ακούω. Μετρημένη. Εξαρκείς και μαθαίνεις. Και ανησυχώ. Για νέα νοικοκυρά. Για νέα νοικοκυρά πολύ καλή είσαι. Λοιπόν, θα πάρει μία βράση αυτό εδώ πέρα. Θα ρίξουμε λίγο βουτυράκι όσο πατάει η γάτα. 25 γραμμάρια, ξέρετε, το ξενοδοχειακό το βουτυράκι. 2 κουταλιές αλεύρι και μετά ανακάτεμα ιστερικό με σύρμα μέχρι να δέσει σάλτσα. Στο μεταξύ, η Σούλα καλλιτέχνης θα έχει κόψει και τις μπατονέτ από λεμόνι. Πού είναι βρε το αλεύρι, τι κάθεσαι τόση ώρα, γρήγορα. Φέρ το αγάπη μου. Παιδί. Δεν έχεις δει τι γίνεται μέσα σκου. Λοιπόν, μία κουταλιά, έτσι, γρήγορα. Μία. Πώς είπα, ιστερικό χτύπημα, ιστερικό. Έλα, 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 έλα. Δεν είναι πολύ ιστερικό, θέλει περισσότερο. Πού είναι το βούτυρο. Θέλει πιο πολύ. Πιο πολύ θέλει. Όταν χτυπάς, έλα. Ασπράδια και μπεζέντες. Θέλει λίγο νεύρο, έτσι. Για να δω, το βουτυράκι γάλακτος, γάλακτος. Γάλακτος, βέβαια, πάντα. Πάλι θα ψάχνουμε τις αρτηρίες μας, αλλά δεν πειράζει, αξίζει. Λοιπόν, αυτό είναι ψιλοέτοιμο. Τώρα θα πάρει αυτό μία λίγο πιο νουβέλ κουζίν σε λίγο. Μα νομίζω ότι εγώ τελείωσα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, μικρές ωραίες μπατονέτες από λεμόνι, φλούδα δηλαδή. Εμείς έχουμε ψιλοβράσει κιόλας λίγο. Καλλιτεχνική δουλειά εδώ, η Σούλα. Να το πιάτο μας έτοιμο. Την υπόλοιπη σώση κάνει την παπάρα. Ορίστε, αυτή είναι λοιπόν η γλώσσα. Με μία λούγα από νουβέλ κουζίν, όπως σας είπα. Όχι πως δεν είναι νουβέλ κουζίν δηλαδή, αλλά ξέρετε, λίγο ακόμα παραπάνω. Και πρέπει να το γαρνίρουμε αυτό το πράγμα τώρα με ό,τι πιο χρωματιστό έχουμε. Δηλαδή, αν θέλετε, καμία πιπεριά ζαχαροπλαστικής από αυτές τις ροζ, τις πρασινοπές, τις ροζ, τις κίτρινες, βάλτε τις άνετα. Ή μπορείτε να το σερβίρετε με εγκυναράκια που τα έχουμε περάσει από έναν ατμό έτσι. Και τώρα, για να καθίσει πια και να γίνει το τέλειο, η πεμπτουσία της σχολής λαβαγένα πρέπει να πέσει ο κύβος. Έλα αγάπη μου, όλα κορίτσι μου, κύβος. Κύβος ντοματούλας. Να πάρει ξεχάσει, και λίγο χρώμα. Αυτό. Πολύ αυτό. Άσπρο, και να σας πω κάτι, εμείς στην Ελλάδα τώρα, αυτό δεν το κάνουμε, δηλαδή σπανίως χρησιμοποιούμε έτσι κυβάκια ντομάτας, γιατί τα θεωρούμε πολύ παρακατιανά. Αλλά για πηγαίνετε στη Γερμανία να δείτε που μία-μία τις πουλάνε τις ντομάτες συσκευασμένες. Μόνο σε βελούδινο κουτί που δεν τις βάζουν. Λοιπόν, τέλειο το πιάτο. Και ένα έχω να σας πω, κόρες ακαμάτρες. Και εσείς καλές νοικοκυρέες. Τώρα, ανάμεσα σε αυτό το εξαίσιο πιάτο και στο κρέας που θα έρθει στη συνέχεια, πρέπει να μεσολαβήσει ένα μικρό σορμπεδάκι. Πώς φτιάχνουμε το σορμπέ, έλαντε πώς το φτιάχνουμε. Άλλη φορά, τώρα δεν προφταίνουμε. Τώρα πάμε και το αγοράζουμε έτοιμο. Αλλά σας το λέω, ό,τι πιο chic. Στην Ελλάδα δεν το κάνουμε πολύ συχνά, στη Γαλλία το κάνουν πάντοτε, θεωρητικός βεβαίως, είναι να έχουμε ένα μικρό σορμπέ ανάμεσα στο ψάρι και το κρέας. Αυτό είναι λοιπόν το σορμπέ που το έχω αγοράσει από ένα ζαχαροπλαστείο, ξέρετε προς δήθεν ότι είναι δικό μου. Πολύ ωραία. Το αγόρασα μόνιμο ολομόναχη, του βάζω και ένα κλωδάκι. Αυτό είναι για να το στολίσουμε. Ναι, αυτό είναι ναι. Διαμέσως ναι. Του ψαριού και του κρέατος ναι. Είπαμε, είναι μια πατροπαράδοτη ελληνική συνήθεια. Και τώρα περνάμε στο κυρίως πιάτο μας, που για αυτό το πιατάκι θέλουμε 2 κοτοπουλάκια ελεύθερης βοσκής, αν το δείπνουνε τερετέ τώρα 2 έτσι, και με την προϋπόθεση ότι δικό σας δεν είναι και πολύ φαγανός. Αν είναι τόσο φαγανός το τέτα τέτ δείπνο, δεν του αξίζουν τα κοτόπουλα, πάρτε του μία πίτσα εκεί πέρα να μπουκώσει, διότι στο τέτα τέτ δείπνο ως γνωστόν, σου σφίγγει και λίγο το στομάχι, καλά δεν τα λέω Σούλα. Δεν μπορεί πολύ να γουρουνιάσεις. Πολύ καλά, γιατί σου μετά και οι άλλοι. Βέβαια, κάτω από το φως των κεριών, τώρα είναι δυνατόν, ας πούμε.
Λοιπόν, κορίτσια, εδώ πάλι να συγκεντρωθούμε λιγάκι. Προσέξτε, θα ξεπανέλθω στο θέμα. Όσο πιο λίγο τρώει ένας άντρας, τόσο πιο πολύ σε θέλει. Στο πρώτο ραντεβού όμως αυτό, μετά δεν ισχύει άκυρο. Γι' αυτό και εγώ θα ξαναγυρίσω εδώ στα κοτοπουλάκια. Που αυτά εδώ δεν είναι πιο όποια κοτόπουλα, ε. Αυτά ο κύριος Μιμίκος τα έχει στείλει να κάνουν διακοπές στο Club Mediterranean. Το έχει ακούσει αυτό, ε. Και ηλιοθεραπεία κάνανε. Και ηλιοθεραπεία έχουν φάει τα καλύτερα πράγματα και σολάριουμ. Κούκλες τα κοτόπουλα. Μέχρι βότσαλα. Μέχρι πώς, αλλά δεν θα τα λυπηθώ. Δεν θα τα λυπηθώ, αγάπη. Μόνο να βεβαιωθείς ότι. Θα τα ξεκυλιάσω. Διότι ο πολιτισμός, ως γνωστόν, περνάει και από κάποιες φάσεις βαρβαρότητας μέχρι να γίνει ένας πιουρ πολιτισμός. Και τώρα η γέμισή μας. Εδώ έχω βάλει εγώ την ωραία μου την κατσαρολίτσα, την επαγγελματική, τη Φίσλερ, με λάδι. Έχω βάλει ήδη. Θα βάλω λίγο ακόμα όμως. Αν και δεν εξελινίζω αυτή τη στιγμή. Απλώς οι Γάλλοι δεν ξέρουν να φάνε. Λοιπόν. Τον κοιμά. Τον κοιμά, λοιπόν, ο κοιμάς, κορίτσια, προσοχή, ε. Μισός χοιρινός ο κοιμάς, μισός μοσχαρίσιος. Έτσι, ουσιαστικά δύο χουφτίτες κοιμάς. Τώρα, για να μην σας λέω γραμμάρια, εγώ του χασάπι μου, του κυρίου Λάμπρου, του λέω να μου τον περάσει δύο φορές από τη μηχανή. Εσείς κάντε πάλι ό,τι σας φωτίσει ο κύριος. Λοιπόν, φρέσκο κρεμμυδάκι. Μανιταράκια ψιλοκομμένα. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Έτσι, μην το παραξηλώνουμε και βγαίνει μια γεύση επάνω. Ας βγει η γεύση των μανιταριών περισσότερο επάνω. Τώρα βεβαίως μανιταράκια, εσείς μπορείτε να βάλετε και τρούφα, έτσι. Αλλά σε όποια την κατάσταση, την τρούφα, καλύτερα να την αποφύγουμε, να μπούμε κατευθείαν στο φανουράκι. Να την πάρουμε σε 100 βραχιόλια. Λοιπόν, αυτό λιγάκι θα καβουρδιστεί, έτσι όσο πατάει η γάτα. Έχουμε βάλει ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι. Θα ρίξουμε 3 κουταλιές αλμυρό βουτυράκι. Θα βάλουμε τη γνωστή μπομπονιέρα, έλα φέρτα. Ετοίμασέ το όλα αυτά, την μπομπονιέρα, παιδί μου. Κοτόπουλα με μπομπονιέρα. Εντάξει, ο Μιμίκος και η Μέρη είναι. Ο Μιμίκος και η Μέρη είναι, αγάπη μου, δεν θα πει τίποτα. Λοιπόν, για να δούμε. Ας πιω ένα βουτυράκι κρασί μέχρι να γίνει αυτή η γέμιση αναθυματισμένη. Έλα. Πάρε και εσύ ένα βουτυράκι. Μήπως θα το φτιάξω εγώ για να κάτσει. Όχι, θα φτιάξω εγώ. Κανένα κορίτσι γιατί... στην κουζίνα μου. Μετά, στη δεύτερη φοβάσαι δόση. Φοβάσαι να το κάνω καλύτερο. Στη δεύτερη δόση. Εσύ. Είσαι μικρή ακόμα. Α, αυτό πολύ μου άρεσε, δεν ανακατεύω καθόλου. Δεν μου λες κάτι, χωρίς αλατοπίπερο. Καλά, αν το καπέλο δεν ταιριάζει, φόρα το. Πάντα τριμμένο χοντρό αλατάκι. Δεν μου δίνεις και εκείνο το μοσχοκάριδο, το καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Λοιπόν. Αυτό φτάνει και μάλιστα κορίτσια και εγώ το πιπέρι το βάζω τελευταία στιγμή έτσι για να βγαίνει λιγάκι μυρωδιά επάνω. Το μπουκέ γιαχνί τώρα, η μπομπονιέρα μας, τι έχει μέσα.